Ολοκληρώθηκε χθες αργά το μεσημέρι η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με βασικό θέμα συζήτησης την εξεταστική του Ιουνίου. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Ιδρύματος, Θεόδωρο Θεοδουλίδη, μετά από τις εισηγήσεις των Ιδρυμάτων, η σύγκλιτος του Πανεπιστημίου αποφάσισε τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως, με εξαίρεση πολύ συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων των τμήματων του Πολυτεχνείου Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης, όπου θα είναι και τα μόνα τα οποία θα εξεταστούν διαζώσεις. Σε αντίθεση με άλλα ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν πήρε μια οριζόντια απόφαση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων του Ιαρινού Εξαμήνου. Αντιθέτως, απευθύνθηκε στα τμήματα και τους διδάσκοντες και με βάση τις εισηγήσεις τους, η Σύγκλιτος μετά από εκτεταμένη συζήτηση αποφάσισε τα μαθήματα του Ιαρινού Εξαμήνου να εξεταστούν εξ αποστάσεως στο σύνολο των τμήματων του Πανεπιστημίου, με εξαίρεση δύο τμήματα στην Πολυτεχνική Σχολή, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το τμήμα Χημικών Μηχανικών, αλλά ακόμη και σε αυτά τα τμήματα θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός μαθημάτων που θα εξεταστούν διαζώσεις. Όπως απαιτείται από το πρόσφατο ΦΕΚ που μας απέστειλε το Υπουργείο, η τελική απόφαση που θα αναρτηθεί στη διάβγεια θα περιλαμβάνει και τους τρόπους εξασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, αλλά και τη συμμόρφωσή μας σε θέματα τήρησης προσωπικών δεδομένων. Αυτή η απόφαση, για το λόγο αυτό, θα βγει τις επόμενες μέρες και θα αναρτηθεί. Τώρα, το Πανεπιστήμιο προετοιμάζεται να ανταπεξέλθει στην πρόκληση αυτή με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση και για τη διαζώσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και τις οδηγίες των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας.